Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να καλωσορίσουμε τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, Χρυσάνθο Σαββίδη, για τα πρόστιμα από τις κάμερες, τα φώτα τροχέας και όλη αυτή τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, κύριε Σαββίδη. Καλό σας μεσημέρι. Πήρε παράταση όλη αυτή η συζήτηση. Να μας πείτε και λίγο για την εισήγηση τη δική σας για αύξηση του ορίου βαθμών ποινής, κύριε Σαββίδη, την οποία παραθέσατε. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε ότι χθες δόθηκε μια εβδομάδα παράταση. Ζήτησε το Υπουργείο Μεταφορών μια εβδομάδα παράταση για να δει τρεις συγκεκριμένες προτάσεις νόμου, οι οποίες έχουν καταδεθεί από βουλευτές. Μία εξ αυτών είναι και η δική μας πρόταση νόμου, που ζητούμε την αύξηση των βαθμών ποινής από τους 12 στους 20 βαθμούς. Ο λόγος που το ζητούμε αυτό είναι το εξής. Το σύστημα φωτοεπισήμανσης τεχνικά έχει πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα που άπτονται όσο αφορά, για παράδειγμα, το βελάκι στα δεξιά. Δεν υπάρχει μια ίδια εφαρμογή του συστήματος. Κάπου το βελάκι αυτή είναι δεξιά και αυτή είναι, μόλις σβήσει, αυτή είναι απέναντι κόκκινο. Ναι. Και σε κάποιες άλλες διασταυρώσεις, αυτή είναι πράσινο ταυτόχρονα και απέναντι και στο δεξί βελάκι. Ναι. Και όταν σβήσω το δεξί βελάκι, μένει πράσινο και δεν παγιδεύει τον οδηγό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Μα εκεί γράφει όμως η κάμερα. Ανάβει το φλάσ, κύριε Σαββίδη, εκεί σε αυτό που μας περιγράψατε. Όχι. Όταν δεν ανάβει το φλάσ. Δεν έχει πρόσκληση. Όταν σβήσει το, για παράδειγμα, στην Πάφο στο Βιοφός, όταν σβήσει το βελάκι στα δεξιά, αυτό είναι κόκκινο. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι να παγιδεύονται οι οδηγοί και να πληρώνουν πρόστιμο. Ενώ δεν ήταν όμως πάντα έτσι, κύριε Σαββίδη, δεν ανάβει πάντα κόκκινο. Όχι. Α. Όχι, αυτό είναι ένα σφάλμα το οποίο ήταν τεχνικό σφάλμα το οποίο υφίσταται εκεί. Και το πρόστιμο είναι στα 300 ευρώ, κύριε Σαββίδη. Και το πρόστιμο είναι στα 300 ευρώ και είναι σαν να μου και περνάει κόκκινο ο οδηγός και παίρνει 300 ευρώ πρόστιμο. Πολύ σωστά. Άρα αυτό το σφάλμα. Σφάλμα το ότι δεν επιδοτούνται στην ώρα τα πρόστιμα. Σφάλμα το ότι δεν ελέγχονται οι ενστάσεις στην ώρα τους. Πολύ εξημών μπορεί και εσείς, αγαπητή Στέλλα, ένα πρωί να ξυπνήσεις και να μην έχεις βαθμούς. Να έχεις 12 βαθμούς και να μην έχεις άδεια οδήγησης για να πας στη δουλειά σου. Ναι. Τι γίνεται, ένας βιοπαλαιστής που θα πάει στη δουλειά του, τι γίνεται, ένας γονέας να πάρει το παιδί του. Ναι, αλλά να σας πω κάτι, κύριε Σαββίδη, όμως. Υπάρχει όμως το ηθικό κομμάτι. Δηλαδή, αν αυξήσουμε το όριο των βαθμών ποινής στα 20, τότε τι γίνεται με αυτά που λέμε αυστηροποίηση των ποινών για μείωση των τροχαίων θανατηφορών ατυχημάτων, κύριε Σαββίδη, έτσι. Μα δεν πειράζουμε τίποτα από τον κώδικα. Δεν πειράζουμε τίποτα από τον κώδικα. Τίποτα απολύτως. Ούτε τα πέναλτι, ούτε τις τιμωρίες, ούτε τίποτα. Απλά λέμε, λόγω αυτών των σφαλμάτων που έχουν γίνει, πάρα πολλοί κόσμος θα χάσει τις άδειες του. Μακάρι να διορθώναν όλα αυτά της τεχνικής φύσεως τα προβλήματα και να μην αυξάναμε τους βαθμούς ποινής. Κυρία Σαββίδη, εγώ θυμάμαι πέρσι, με το που ξεκίνησε η τηλεοπτική σεζόν και είχαμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον Υπουργό Μεταφορών, μου είχε πει ότι το Υπουργείο Μεταφορών σκεφτόταν να κάνει ένα σχέδιο κοινωνικές εργασίες. Αντί να χάνουμε βαθμούς, να μας προσθέτουν βαθμούς ποινής στην άδεια οδήγησης. Σας είπε κάτι ο κύριος Βαφεάδης πάνω σε αυτό? Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δηλαδή αντί να περιμένουμε 2 χρόνια για να, ή 3 να μας διαγραφεί ένας ή δύο βαθμούς. Δύο χρόνια, αγαπητή Στέλλα. Κύριε Σαββίδη. Ναι, αγαπητή Στέλλα, Σαββίδη, είναι 2 χρόνια που διαγράφονται οι βαθμοί. Είδα στα Ανδρία και έγινε ομοθετική ρύθμιση στα 2 χρόνια. Δεν έχουμε κάποιαδήποτε τέτοια εισήγηση. Πρώτη φορά την ακούω αυτή την εισήγηση. Ρωτήστε τον Υπουργό, είναι ένας εξαίρετος Υπουργός. Αλλά υπάρχουν αυτά τα τεχνικής φύσεως προβλήματα. Και εμείς μέσα από το δικό μας μετερίζει ως βουλευτές προσπαθούμε να διασώσουμε ό,τι διασώζεται από την έννοια στο να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του συστήματος φωτοεπισήμανσης. Σας λέω όμως, είναι και αυτός ένας τρόπος. Δηλαδή, πέραν από το αύξηση του όριου βαθμού ποινής, που αυτό θα συζητηθεί, είναι και ένας τρόπος να δούμε πότε διαγράφονται οι βαθμοί ποινής και με ποιον τρόπο. Δηλαδή, να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Δεν είναι και πριν με 2 και 3 χρόνια. Είναι μια καλή εισήγηση. Εγώ πρώτη φορά την έχω ακούσει αυτή την εισήγηση, να είμαι ειλικρινής. Δεν ήρθε ποτέ σε αυτιά μου. Ας την καταθέσω κάτω να την κουβεντιάσουμε ως Κουρευτική Επιτροπή της Μεταφορών. Αυτό το οποίο είναι γεγονός ότι την ερχόμενη εβδομάδα που μας ζήτησε μια εβδομάδα παράταση ο Υπουργός, θα δει και τη δική μας πρόταση και θα δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε. Εμείς ως
βουλευτές. Θα προχωρήσουμε τις 9 προτάσεις νόμου στην ολομέλεια της Βουλής και εκεί ο καθένας μπορεί να κρίνει αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις. Λοιπόν, μας στέλνουν τηλεθεατές, κύριε Σαββίδη, και λένε ότι πριν τις κάμερες το πρόστιμο για το περάσεις κόκκινο των 85 πήγε στα 300. Αν πήγε στα 300, λόγω του ότι θέλουμε να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές όσους περνούν με κόκκινο, και έτσι πρέπει να είναι, γιατί όποιος περνάει με κόκκινο είναι, κάνει έγκλημα, να το πούμε έτσι, να το ακούσει ο κόσμος. Και επίσης, αυτό με το βελάκι που λέτε είναι τα μηνύματα που πιάνουμε και εμείς πάρα πολλά, κύριε Σαββίδη, ότι πάρα πολλοί έπεσαν σε αυτή την παγίδα και πλήρωσαν 300 ευρώ πρόστιμο και πήραν και βαθμούς ποινής. Ναι, αλλά καταγράφουν οι κάμερες ότι επέρασες με κόκκινο γιατί σε παγίδευσε, γιατί δεν υπάρχει σωστή ρύθμιση. Ναι. Αλλά και το πιο τραγικό. Λέγαμε πάρα πολλές φορές να βάλουμε χρονοδιαγόπτης. Να σας πω το πιο τραγικό. Εφαρμόστηκε πριν 3-4 χρόνια αυτό το σύστημα. Ήρθαμε και είπαμε πριν 4-5 χρόνια έχει προβλήματα. Το βάλαμε στη γωνιά. Φέραμε ένα νέο σύστημα που τελικά τι μας είπανε. Το νέο σύστημα που φέραμε το λογισμικό δεν μπορεί να μπει χρονοδιαγόπτης. Αυτά είναι τα γελαφικά πράγματα που λοιπόν, σήμερα. Κύριε Σαββίδη, λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δούμε και την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στο στούντιο, ίσως να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Συμβούλιο. Σε λίγο θα δούμε και δηλώσεις.